Καλημέρα σας κύριε Δουλωμή. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Ό,τι καλύτερο για την Ανάσταση, να μας βρει πραγματικά και μια Ανάσταση στη ζωή μας και να πηγαίνουμε όλοι καλύτερα. Αμήν, αμήν. Χριστός Ανέστη λοιπόν και χρόνια πολλά και σε όλους τους παραγωγούς μέσω εσάς και όχι μόνο τους συνεταιρισμένους του Δημοπρατηρίου της Ανατολής, αλλά σε όλο τον κόσμο τον αγροτικό που μας ακούει. Εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, έτσι το αποκούμπι μας που λέμε. Για να δούμε έτσι πώς πήγε η Πασχαλινή αγορά, έφυγαν προϊόντα και έχουμε πει βέβαια ότι ο Απρίλιος και ο Μάιος ελπίζουμε ότι θα είναι καλός για να βγει κάτι της, να μπορεί να είναι ίσα βάρκα ίσα νερά με το κόστος παραγωγής που είδαμε ότι και σε κάποιες περιπτώσεις, αυτά τα στοιχεία τα έχω από την επίσκεψη του Υπουργού εδώ, φτάνουν και το 80%. Και δικές σας βέβαια, έτσι. Για πάμε να δούμε. Ας πάμε με τα ευχάριστα. Πάμε. Και δεν ξέρω κατά χρειά θα έχουμε και δυσάρεστα αυτή τη φορά, γιατί ό,τι πίκρα ήταν αυγά, δεν έβγαλα την πρώτη φορά. Πάμε τώρα στο πιο όμορφο και στο πιο ευχάριστο. Για πάμε, γιατί το χρειαζόμαστε. Πραγματικά η αγορά έδειξε πάρα πολύ καλά σημάδια και όταν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την αγορά, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή ό,τι λέμε είναι βραχυπρόθεσμο και κάτι μπορεί να βγει κάποιος απόλυτος παράγοντας, κάτι εμείς απλά ενδείξεις βλέπουμε της αγοράς και προσπαθούμε να τις ενημέρωσουμε για το πώς θα πάει γενικά η κατάσταση στα υπευθυντικά, πώς θα τρέξει όλο το μήνα. Έχω την αίσθηση, για αίσθηση μιλάμε, δεν είναι σιγουριά, έτσι είπαμε την αγορά, έχω την αίσθηση ότι θα είναι ένας πάρα πολύ καλός μήνας για την Ιερά Πέτρα αυτός. Ότι πραγματικά τα προϊόντα θα δούμε κάτι τιμές που για Μάη μήνα δεν θα τις έχουμε, θα είχαμε χρόνια να τις δούμε. Αυτή την αίσθηση μου αφήνει η αγορά. Δηλαδή δεν κουράστηκε καθόλου τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί συνήθως οι αγορές τη Μεγάλη Εβδομάδα δείχνουν σημάδια κούρασης. Ναι, και συνήθως μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα, μετά την Δευτέρα, Τρίτη του Πάσχα, Τετάρτη και αυτή την εβδομάδα τώρα που διανύουμε, συνήθως, πώς το λένε, γέμιζε η αγορά και έκανε ισορροπήσεις πάλι καμιά εβδομάδα. Τώρα φέτος είναι αλλιώς τα πράγματα, καταλαβαίνω. Φέτος τα πράγματα είναι αλλιώς λόγω του καιρού. Είπαμε, ο καιρός μας πουλάει ώρες και ο καιρός μας καταστρέφει. Ο καιρός λοιπόν φέτος μας έκανε τη χάρη και ήταν κρύος, αλλά όχι τόσο όσο θέλαμε, δεν μας έκανε τη χάρη εκεί πέρα. Μάλλον ήταν υπερβολικά κρύος, δεν θέλαμε τόσο κρύο. Θέλαμε λίγο πιο κάτω. Όταν τον παραγγείλουμε την πρώτη φορά, τον παραγγείλουμε λίγο καλύτερα. Θα κάνουμε διαφορετική παραγγελία. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μου αφήνει την αίσθηση η αγορά ότι όλο το Μάη μήνα θα πουλήσουμε πάρα πολύ καλά. Και όλα τα προϊόντα και πρώτα απ' όλα η ντομάτα. Δηλαδή μου αφήνει η ντομάτα την αίσθηση ότι το Μάη μήνα θα πουληθεί πιο καλά από ότι τον Απρίλιο. Μακάρι. Αυτή την αίσθηση μου αφήνει. Όταν λέμε ντομάτα εννοούμε και τον ντοματίνι μέσα. Το ντοματίνι είναι μια δικιά του περίπτωση η οποία θα σε δει και αυτό από την αίσθηση της μεγάλης ντομάτας. Δηλαδή η μεγάλη ντομάτα σε έγινε χορό για κάποιο λόγο που είπαμε ότι το ντοματίνι είναι ο leader της περιοχής, αλλά όμως η μεγάλη ντομάτα φαίνει το χώρο και παρασύρει και το ντοματίνι. Και λόγω του κακού καιρού και των δεσημάτων στους σταυρούς ντομάτας την εποχή τώρα που τα ακούμε που δεν υπάρχουν καθόλου και είναι οι ντομάτες όλες στα γυρίσματα, στα σύρματα, δηλαδή είναι, η ποιότητα δεν είναι καλή. Οι ποσότητες είναι μικρές, πολύ μικρές για την εποχή και αυτά βοηθάνε στο να διατηρηθεί η τιμή σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και να φτάνει σε σημείο να πουλάμε προϊόντα τα οποία ποιοτικώς δεν βρίσκονται στα standards μας είχαν συνηθίσει τόσα χρόνια στην ντομάτα και πουλούνται πολύ καλύτερα από αυτές που πουλούσαμε πριν κάτι χρόνια τις λουξ ντομάτες. Αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι η αγορά. Η αγορά θα καμιά φορά πετάμε τα λουξ προϊόντα, καμιά φορά πουλάμε προϊόντα που δεν είναι τόσο ποιοτικά. Τώρα λοιπόν είμαστε στη φάση νούμερο 2. Θα πουληθούν τα πάντα. Αυτό που μου είναι λίγο ερωτηματικό είναι τα εξαγωγής προϊόντα. Μου είναι λίγο ερωτηματικό. Γιατί το κέρατο δεν ξέρω πώς θα τα κρατήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί ενώ εμείς εδώ πέρα υποφέραμε από βαρύ χειμωνιά, όλη η δυτική Ευρώπη είχαν καλοκαιρία. Αυτό θα επηρεάσει, φαντάζομαι, τα προϊόντα εξαγωγής δεν ξέρω πόσο. Δηλαδή στο στόπ τους. Δηλαδή το πότε θα σταματήσουν. Πιστεύω ότι όλο το Μάη θα πουληθούν πάρα πολύ καλά. Αυτό είμαι σχεδόν σίγουρος. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό, λέει, θα κρατήσει μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Μάη, θα πιάσει και Ιούνιο όπως μας έχει συνηθίσει.
αυτό δεν μας μένει να δούμε με το καιρό πώς θα πάει. Μάλιστα, κρατάμε αυτό το αισιόδοξο ότι ο Μάιος φαίνεται ότι θα είναι ένας πολύ καλός μήνας για όλα τα προϊόντα, για όλους τους παραγωγούς εννοείται, έτσι. Ναι, και ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει κιόλας, γιατί και για αυτούς που θα βάλουν καλοκαιρινά, τώρα ελπίζω, ναι, γιατί θα είναι πολλοί αυτοί που θα βάλουν καλοκαιρινά, όπως υποψιάζουμε. Έτσι το είχα φανταστεί και εγώ, ότι το καλοκαιρινό φέτος θα είναι μόδα, αλλά όμως δεν είναι και τόσο, διότι πλέον τα έξοδα να συντηρήσεις μια καλοκαιρινή καλλιέργεια είναι τεράστια. Από πού να τα πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Να τα πιάσεις από το νερό, να τα πιάσεις από το ρεύμα, να τα πιάσεις από τα λοιπά, να τα πιάσεις από τα εργατικά που δεν υπάρχουν εργάτες. Δηλαδή όπως και να το πιάσεις, η επιλογή, καταρχήν πέρυσι, πρόπερσι, οι μεγάλες μονάδες είχαν πολλούς εργάτες. Αυτοί λοιπόν για να κρατήσουν το δυναμικό, τουλάχιστον το καλό δυναμικό, βάζανε καλοκαιρινές φυτέψεις για να κρατήσουν τους εργάτες. Δεν μας ενδιαφέρε καθόλου το αν θα πιάσουμε ή δεν θα πιάσουμε. Μας ενδιαφέρε μόνο να κρατήσουμε το εργατικό προσωπικό που ψάχνουμε άλλο. Γιατί είναι εξειδικευμένο, γιατί είναι της εμπιστοσύνης μας για τέτοιους λόγους. Και φέτος όμως, επειδή οι εργάτες έχουν φύγει οι περισσότεροι. Αυτό δηλαδή, θέλω λίγο να το συζητήσουμε παραπάνω, αυτό με τους εργάτες γης, αν έχετε την καλοσύνη. Οπότε να κλείσουμε λοιπόν με τις τιμές και τα προϊόντα. Φαίνεται ότι θα κλείσει μια πολύ καλή χρονιά για τους παραγωγούς εδώ της Ιεράπετρας, ευρύτερης περιοχής, φαίνεται. Και το Μάιο πιστεύετε ότι η ντομάτα θα πάρει την ανοβόλτα. Φαίνεται έτσι, τουλάχιστον έτσι, από τις τιμές και πριν το Πάσχα, ότι έτσι καλά ήταν, καλές ήταν οι τιμές στην ντομάτα, όπως και στα πιπεροειδή, τα ελαφρά όπως τα λέτε εσείς, τα προϊόντα αυτά, ήταν καλές οι τιμές. Δεν ξέρω αν... Σαφώς, έτσι. Από ό,τι έβλεπα δηλαδή από εδώ, από τα στοιχεία που μας δίνουν τα δημοπρατήρια. Η εικόνα είναι αυτή. Η διαφορά βέβαια ότι κάθε χρόνο κάποια προϊόντα ευνοούνται και κάποια δεν ευνοούνται και τόσο. Φέτος ευνοήθηκαν τα βαριά προϊόντα, δηλαδή ντομάτα και τα αγκούρι. Τα ελαφριά λόγω του κρύου, επειδή είναι πιο ευαίσθητο το παιδιά, είναι πιο τροπικό αυτό που πούμε έτσι, ζωρίστηκε πάρα πολύ με το κρύο και οι ποσότητες ήταν πάρα πολύ μικρές. Αυτό ας το έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή ότι η πιπεριά, ό,τι και τιμές και να πούμε, δηλαδή και ακούμε κάτι εξωφρενικές τιμές σε κάποια προϊόντα, όταν μπαίνεις στο χωράφι και δεν μπορείς να μπει πλούς, δεν το κάνεις. Σωστό. Και 10 ευρώ δεν υπάρχει. Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, υπάρχει ζήτηση, άρα δεν έχουμε προσφορά και γι' αυτό ανεβαίνουν και οι τιμές, καταλαβαίνω. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει ζήτηση, έτσι είναι πάνω κάτω η ίδια όλες τις εποχές. Η προσφορά είναι που αλλάζει καθόλου τα δεδομένα. Η προσφορά λοιπόν είναι τώρα ελάχιστη ως καθόλου και αυτό το ξέρει τις τιμές. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα της ισορροπίας, τώρα δεν ξέρω πώς θα πάμε εκεί πέρα. Αλλά έχω με αφήνει, όπως σας είπα, την αίσθηση ότι όλος ο Μάης θα μας πάει πάρα πολύ καλά. Μακάρι, μακάρι από το στόμα σας και του Θεού ταυτή που λέμε. Έτσι, να κυλήσει καλά και ο Μάιος, να μην χρειαστεί να βάλει ο κόσμος δεύτερη καλλιέργεια, καλοκαιρινή καλλιέργεια και να γλιτώσει από εκεί όλα αυτά τα έξοδα της παραγωγής, είτε νερό, είτε λιπάσματα, είτε όλα αυτά που περιγράψατε, και να μπορεί να τη βγάλει με αυτά της σεζόν που τελειώνει όπου να είναι. Τώρα, κύριε Δουλόμη, πάμε για τους εργάτες γης. Υπάρχει και συζητιέται πάρα πολύ έντονα αυτό από πάρα πολλούς φίλους παραγωγούς, οι οποίοι αγωνιούν για το τι θα γίνει, πώς θα έχει αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα η παραγωγική Ιεράπετρα από τους εργάτες γης. Ακούσαμε τον Υπουργό στην επίσκεψή του εδώ ότι οι εργάτες γης, οι είδη αυτοί που υπάρχουν, που δεν είναι αχαρτογράφητοι, δεν ξέρουμε ας πούμε πόσους Πακιστανούς έχουμε εδώ στη χώρα ή στην Ιεράπετρα ας πούμε, υποθέτουμε έναν αριθμό, έχουν φύγει από ό,τι έχω καταλάβει οι Αλβανοί, Βούλγαροι, Πολωνοί, ό,τι είχαμε εδώ την τελευταία δεκαετία, και έχουν μείνει οι εργάτες γης από τρίτες χώρες. Δεν σας καλύπτει αυτό, φαντάζομαι, το να κάνετε πρόσκληση σε κάποιους εργάτες από τρίτες χώρες με τη διαδικασία που ξέρουμε, έτσι. Αυτό δεν καλύπτει, γιατί πρέπει να, νομίζω, για 5 χρόνια με κάποιες προϋποθέσεις και δεν μπορούν να νομοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους παραγωγούς και για τα έξοδά τους και για το μαύρο χρήμα που διακινείται, γιατί τους στέλνουν στην πατρίδα τους, αφορολόγητο, όλα αυτά. Τι γίνεται και έλλειψη εννοείται.
Λοιπόν, ο τρόπος αντιμετώπισης του κράτους σε αυτό το θέμα, δηλαδή πραγματικά του κράτους ως έχει στο συγκεκριμένο θέμα των εργατών, είναι ο τρόπος που θα είχα εγώ αντιμετώπιση σε ένα πρόβλημα αστροφυσικής. Δηλαδή δεν ξέρω τίποτα, δεν ρωτώ κιόλας, μου βάζουν ένα πρόβλημα αστροφυσικής, δηλαδή, έχω την καλή θέληση να το λύσω. Δηλαδή είναι η στάση που κατά είναι αστεία και γελία, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος του σώθει. Το μόνο που μπορώ να βγάλω σαν συνειρμό είναι ότι επειδή έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση η οποία τρέφεται και από ακροδεξιές πλευρές, δηλαδή όπως και να έχει προκάμει και ακροδεξιά, δηλαδή ρουφάει και κάτι από εκεί πέρα, δεν θέλει να στεναχωρήσει κανέναν και απλά υποστηρίζει το ακροδεξιό μήμα που λέει μακριά οι μετανάστες, μακριά μας έχουν φάει και δηλαδή και σχετικά. Όλα καλά, όλα, αν τα δεις από όποια... αλήθεια υπάρχει σε όλες τις πλευρές. Mm-hmm. Αλλά κάτσε να δούμε την αλήθεια της Ιεράπετρας. Στην Ιεράπετρα λοιπόν, αυτοί οι εργάτες έχουν κάτσει κάποια χρόνια, έχουν μάθει και μιλάνε και κάποια ελληνικά, έχουν δει τον τρόπο ζωής, έχουν μάθει στα χωράφια μέσα, όποιοι ζεσθενόντουσαν πάρα πολύ, τους έλεγα, εάν δεν μπορείτε να δουλέψετε τα χωράφια, να πάτε κάπου αλλού. Mm-hmm. Φύγανε και πήγαν λοιπόν το κάπου αλλού. Mm-hmm. Μείνανε αυτοί οι εργάτες εδώ πέρα που ξέρουν τα θερμοκήπια, που ξέρουν τι, που έχουν σχετικά ενσωματωθεί στην κουλτούρα μας, σχετικά, γιατί έχουν τη δικιά τους κουλτούρα, αλλά όμως έχουν πάρει κάποια στιγμή από εμάς. Δηλαδή δεν βλέπω ούτε επεισόδια, ούτε τίποτα από τις αγάπες δικούς μας. Και παλεύουμε λοιπόν να τις λιώσουμε, να φέρουμε ανθρώπους που τι. Ή στην καλύτερη περίπτωση να φέρουμε, γιατί εγώ δεν βλέπω να φέρουμε. Αλλά και στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν, να φέρουμε τι ανθρώπους. Που θα έρθουν και θα δεν θα τους αρέσει η ζέστη, που δεν θα είναι το σύρμα. Που δεν θα ξέρουν να δουλεύουν, που θα με πρακτικά προβλήματα πολλά, καταλαβαίνω, ναι, Πρόεδρε, και που προβλήματα. Δεν ξέρει κάποιος αν θέλουν να μείνουν. Δηλαδή, γιατί το συμβόλαιο αυτό, η συμφωνία αυτή είναι για 5 χρόνια, θα φεύγουν κάθε χρόνο να πηγαίνουν στην πατρίδα τους, θα ξαναγυρίζουν μετά. Δηλαδή, έχει μια διαδικασία η οποία δεν βολεύει ούτε εκείνους ούτε εμάς. Εγώ το βλέπω το θέμα πάρα πολύ αστείο, η λίστα τα πάρα πολύ εύκολη. Δηλαδή, επειδή πλέον είπαμε δεν παράγουμε πρωτοτυπία σαν Ελλάδα, τελείωσε η πρωτοτυπία, μας έμεινε στον Παρθενώνα. Πάμε παραπέρα λοιπόν, παράγουν πρωτοτυπία όλοι οι υπόλοιποι. Να πιάσουμε να αντιγράψουμε την πρωτοτυπία των άλλων. Να πάμε λοιπόν, εγώ αν ήμουν υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, θα πήγαινα στην καλύτερη και θα ρωτούσα το φίλο μου, τον ανάλογο, τον Ιταλό, πώς θα κάνετε ρε παιδιά εδώ πέρα, θα κάνουν έτσι. Και θα πήγαινα μετά καπάκι στο Ισπανό, πώς θα κάνετε ρε παιδιά εδώ πέρα, θα κάνουν έτσι. Τα καλά του ενός και τα καλά του αλλού θα τα έκανα ένα και θα τα υιοθετήσω εδώ πέρα. Ναι, η απάντηση εδώ σου λέει ότι είμαστε χώρα υποδοχής, άρα αυτό. Ναι. Ωραία, είμαστε χώρα υποδοχής. Η απάντηση είναι σε αυτό, ναι. Ναι, ξέρουμε να τους δίνουμε επιδόματα και δεν ξέρουμε να τους εκμεταλλευτούμε όπως μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε. Σε αυτό το θέμα λοιπόν, γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό να βγαίνει ο κόσμος και να κάνει ταξίδια, να ανοίγει τους ορίζοντές τους. Δηλαδή να γίνει το μάτι των ανθρώπων. Γυρίζοντας λοιπόν πάλι θα την πω τη Γερμανία, αλλά γυρίζοντας τη Γερμανία δεν είδα ούτε ένα οδηγό, ταξί ή Uber που να είναι Γερμανός. Ήταν όλοι Άραβες. Δηλαδή, Ινδοί, όχι Άραβες, Ινδοί, δηλαδή Άραβες, Πακιστανοί, τέτοια πράγματα. Όλοι οι οδηγοί ταξί πλέον είναι τέτοιοι. Φύγαν οι Τούρκοι από τα ταξιά. Οι Τούρκοι αναβαθμιστήκαν και κάνανε δικές τους δουλειές. Γιατί ξέρουν γερμανικά, έχουν την οτροπία, γεννηθήκαν εκεί και κάναν δικές τις δουλειές. Πλέον λοιπόν υπήρχε ένα κενό στην Γερμανία. Ποιος θα οδηγά τα ταξί, το κενό καλύφθηκε με τέτοιους. Με ανθρώπους από τρεις χώρες. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι έρχονται εδώ στην Ελλάδα, τους μαθαίνουμε πώς να ζούνε, τους μαθαίνουμε δηλαδή, εδώ παιδιά είναι η Δύση, υποθετικά. Ναι. Εδώ θα μάθετε αυτό το πράγμα, θα ξυπνάτε αυτή την ώρα γιατί έρχονται από άλλον τόπο. Mm-hmm. Θα δουλεύετε αυτό το ωράριο, θα τρώτε αυτά τα πράγματα, θα τα μαθαίνουμε εμείς εδώ πέρα. Και όταν είναι η ώρα να γίνει παραγωγική, φεύγουν από εδώ πέρα και πάνε στην Γερμανία, πάνε στην Ιταλία, πάνε από εδώ πάνε και πάνε έτοιμοι εργάτες. Mm-hmm. Και εμείς εδώ πέρα θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε λοιπόν τους καινούριους που θα έρθουν, διότι αυτό το ρόλο μας δώσανε. Να κάνουμε τους εκπαιδευτές και να μαθαίνουμε τους ανθρώπους τι πρέπει να γίνει. Και κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό. Κάποια, για να πιάσει το νόημα έτσι, της αφέμαξης που γίνεται σε όλα τα στάδια της Ελλάδας, ένας γιατρός στο δημόσιο κοστίζει γύρω στους 300.000 ευρώ. Μας κοστίζει δηλαδή σε εμάς, στους γονείς μας, στο δημόσιο, στους γονείς για να το μεγαλώσει, να τα ανθέψει, να το κάνει γιατρό και μετά φεύγει αυτός ο άνθρωπος και πάει και δουλεύει στη Γερμανία. Με τι κόστος της Γερμανίας, 0. Δηλαδή για τη Γερμανία δεν κόστησε 0. Πήρε ένα γιατρό. Ναι.
και εμείς στεναχωριέστε τα το λεφτά. Το ίδιο δηλαδή να... συμβαίνει και στο, και στο εργατικό δυναμικό εργάτες γης. Ό,τι συμβαίνει και με τα παιδιά που φτύνει αίμα ο χωνιός για να τα σπουδάσει και στο τέλος τα διώχνουμε, πάνε σε άλλη χώρα και διαπρέπουν με κόστος μηδέν. Πολύ σωστά. Γιατί και αυτό είναι επένδυση που κάνουν οι γονείς όλα αυτά τα χρόνια με πολύ κόπο και πολύ χρήμα. Πρέπει να βάλεις πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να φτάσει το παιδί, ένα παιδί να πάει φοιτητής, ας πούμε, ιατρικής, έτσι, παράδειγμα. Πολύ σωστά το λέτε. Οπότε εδώ τώρα τι κάνει, υπάρχει κάποια πρόταση, κύριε Δουλούμη, που μπορούμε, γιατί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μας παρέπεμψε στον Μηταράκη. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε, δηλαδή να του προτείνουμε κάτι, βρε παιδί μου, αυτού του ανθρώπου, ή και αυτοί οι άνθρωποι να, με κάποιο τρόπο να νομιμοποιηθούν, έτσι, να μην φοβούνται τέλος πάνω, και η αστυνομία να μην κάνει τα στραβά μάτια, γιατί αυτό κάνει ουσιαστικά. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι στην Ιερά Πέτρα, ξέρουμε. Δηλαδή ξέρουμε πού υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχουν, είναι αχαρτογράφητοι, δεν ζουν εδώ. Έτσι. Οπότε είναι 5.000, είναι 6.000, δεν ξέρω τον, και τον αριθμό, ουδής τον ξέρει. Έτσι, να γίνει κάτι. Αλλά εάν η πολιτεία ήθελε, καταρχήν έχουμε μία λάθος αντίληψη εμείς στην Ιερά Πέτρα εδώ πέρα, ότι η πολιτεία δεν γνωρίζει τα πράγματα μας. Μωρέ, τα ξέρει και τα ξέρει ακριβώς πώς είναι. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν όρεξη να κάνουν τίποτα. Εάν θέλανε να κάνουν κάτι, θα το κάνανε. Ή αν ήταν μεταξύ 2-3 λύσεων, θα μας ρωτούσαν. Εδώ το θέμα είναι αυτό που διαπίστωσα τόσα χρόνια που συναναστρέφομαι με το πολιτικό σε αυτά τα τελευταία 4-5 χρόνια, ότι πραγματικά δεν θέλουν να λύσουν, δεν θέλουν να δώσουν λύση. Αυτό σας το υπογράφω σαφώντας γνώμη και τελείω το θέμα. Δεν θέλουν. Δεν είναι ότι προσπαθούν και δεν μπορούν, δεν θέλουν. Τελεία και παύλα. Διότι εάν θέλανε. Ναι, άρα λέτε, ας πούμε, ότι είναι δώρο άδωρο να στέλνουμε εμείς προτάσεις, ας πούμε. Ναι. Και έξω από το σπίτι τους να πάμε να κατασκηνώσουν, τα λέμε και να τα παπαγαλίζουμε κάθε μέρα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Διότι απλά δεν θέλουν. Διότι αν θέλανε, σας το ξαναλέω, θα υπήρχε και τρόπος και να τους μιλήσει. Και ξέρουν καταρχήν, δεν χρειάζεται να τους πούμε κάτι, αλλά και ξέρουν. Και θα μπορούσαμε να τους δώσουμε την οποιαδήποτε έξτρα πληροφορία θέλουμε. Αλλά πιστέψτε με, ξέρουν τα πάντα. Μάλιστα. Απλά δεν θέλουν. Δεν θέλουν να το λύσουν λοιπόν αυτό το θέμα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, άνθρωποι αυτό να μένουν εδώ ως φαντάσματα, να μην υπάρχουν πουθενά. Να φεύγει το χρήμα στο εξωτερικό αφορολόγητο. Έτσι, να μην έχετε έξοδα εσείς από τα εργόσημα που πιθανότατα θα βάζατε, που σίγουρα θα μπαίνανε σε αυτούς τους ανθρώπους. Ωραία. Με ό,τι άλλο μπορούμε να λοιπόν, πούμε. Ακούστε παράδειγμα που έτυχε σε μένα, για να το δούμε όλοι, να δούμε δηλαδή πού φτάνουμε και εμείς πότε πια θα πατήσουμε, πότε θα μουλαρώσουμε και θα πατήσουμε πόδι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, εργάτης δικός μου από το Πακιστάν. Ήρθε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα, έμαθε μια χαρά τα ελληνικά. Μια χαρά, έκανε την άδεια διαμονής, του έβαζα και εργόσημα, έβγαλε και δίπλωμα στην Ελλάδα, δηλαδή άνθρωπος που χρόνια εδώ πέρα έβγαλε και δίπλωμα ευρωπαϊκό και του κάνανε λοιπόν, του προσφέρανε δουλειά από τη Γερμανία να δουλέψει σε μπετονιέρα, τέτοια πύραυλο που είναι το μπετό. Ήφυγε λοιπόν ο άνθρωπος να πάει στη Γερμανία να δουλέψει στον πύραυλο, αλλά όμως δεν ρωτούσαν ο Γερμανός όμως τι θα κάνει, παίρνει ένα ρεκάπ και δίνει ένα πύραυλο. Έλυσε ένα πρόβλημα. Εμένα όμως μου δημιούργησε πρώτον πολλά προβλήματα, γιατί μέχρι να το μάθω είχαμε σκοτωθεί εγώ με τον εργάτη. Δεν το κάνουν έτσι, το κάνουν αλλιώς. Δεν το κάνουν έτσι, το κάνουν αλλιώς. Δηλαδή είχα να του μεταφέρω μια τεχνογνωσία στα θερμοκήπια, την οποία κατάφερα καλώς κακώς από τη δέκα, τα μετάφερα στον έναν. Και έπρεπε λοιπόν για να τον κάνω και άνθρωπο, θα έπρεπε να τον μάθω να κινείται. Να πάει και πάνω κάτω. Του δώσα λεφτά να βγάλει δίπλωμα. Του βγάλω το δίπλωμα και τον πήρε ο Γερμανός όπως ήταν. Διότι μπορούσε. Και τώρα μου λέει εμένα ο κάθε Γερμανός ή οποιοδήποτε, μην τα έχουμε τους Γερμανούς, κανονικά τα έχουμε και αυτούς μας, που είναι τους Γερμανούς. Εννοείται αυτό, Δηλαδή δεν μας ευθύνει η Γερμανία σε τίποτα, μας ευθύνει το κεφάλι μας. Εμείς λοιπόν δεχόμαστε, ας το πάμε έτσι, δεχόμαστε στο να φύγει ο εργάτης αυτός, τον εκπαίδευσα, να πάει στη Γερμανία, πάω δίδα μια μπετονιέρα. Και εγώ το δέχομαι. Απλά. Και δεν λέω, δεν πιέζω το κράτος. Να του πω, αδερφέ, μισό λεπτό, τι κάνεις εδώ πέρα. Γιατί να φύγει αυτό σε κάτι που ξέρει πέντε πράγματα. Γιατί να φύγει εμπειρία και να μου πει, μα πάρε ένα μετακλητό από την Κίνα και πάρε το για πέντε χρόνια. Για ποιο λόγο.
Για ποιο λόγο, δηλαδή σε οτιδήποτε ζητάνε κάποια σοβαρή εταιρεία, λέει εμπειρία στο, ναι, στο χώρο. Mm-hmm. Ναι. Εδώ ναι, σε εμάς, λέει... ναι, θα τιμάω, θα γίνουμε δασκάλοι πάλι. Ναι. Και αυτού και την αρχή. Ναι. Ζητάνε εμπειρία στον χώρο, σε εμάς τα θερμοκήπια θεωρούν, γενικά στην αγροτική παραγωγή, θεωρούν ότι όποιον σακός από τον δρόμο τον εμβάσει εκεί πέρα και τελείως δεν ξέρει για αυτό. Δεν ξέρει, κατέει ναι, κατευθείαν. Ναι, δεν υπάρχει ένα πρόνοια, δηλαδή η δουλειά είναι αστεία, είναι πάρα πολύ εύκολη, είναι υπευθυνότητα. Πάντως είναι πολύ προβληματισμένοι σε αυτό στους εργάτες γης, γιατί το επόμενο θα είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό που θα κληθούν να αντιμετωπίσει ο κόσμος ο αγροτικός, διότι δεν θα υπάρχει εργάτης να καλλιεργήσει, να βοηθήσει να καλλιεργήσει τη γη. Θα έχουμε θέμα, έτσι τουλάχιστον ακούω από πολλούς φίλους που είναι... Έτσι ακριβώς. Και σε αυτό το θέμα είναι, είναι από τα πρώτα πράγματα που εγώ έφαγα κολοτούμπα στον εαυτό μου. Πίστευα πάντα ότι οι εργάτες είναι κάτι το οποίο... Πάντα υπάρχει μια αποθήκη εργατών, πάντα έρχονται εργάτες, είτε κολυμπώντας, είτε. Δηλαδή, όταν θα πει ο δικός μου εργάτης τον άλλον, τον εργάτη, ότι ξέρεις εδώ πέρα έχει μεροκάματα και καλό και η ποιότητα ζωής είναι καλή, και σε αυτά τα λεφτά να ζήσεις, και να ζήσεις και την οικογένειά σου στο Πακιστάν, θα έρθει εδώ, θα βρει τρόπο πετώντας, κάπτοντας, έρχοντας, θα βρει τρόπο να έρθει. Δεν θα τον κολλήσουν σύνορα και πράγματα. Αλλά όμως αρχίζω και βλέπω την κατάσταση και έκανα φανταστικό λάθος. Ότι δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Ότι δεν το φτάνει μόνο να έρθει έρποντας και τέτοια πράγματα για να δουλεύει. Θέλει και χαρτιά. Ναι. Έχει λοιπόν σκοπό αυτός ο άνθρωπος. Οι μισοί έχουν σκοπό να πάνε να γυρίσουν πίσω, να πάνε στην πατρίδα τους και να γεράσουν. Και άλλοι μισοί έχουν αυτές τις οικογένειες εδώ. Δηλαδή πάμε πια σε μια η κοινωνία πραγματικά αλλάζει. Έρχονται εδώ πέρα, βλέπουν τον τρόπο που ζούμε εμείς εδώ πέρα και τους αρέσει κατά κάποιο τρόπο. Και θέλουν να φέρουν και την οικογένειά τους. Αυτοί λοιπόν δεν το συζητάμε, δεν έρχονται, δεν πατάνε το πόδι της Ελλάδα και μένουμε στους υπόλοιπους που έρχονται και κάνουν σαν τυχοδιοκτικά, δηλαδή θα να κάτσουν κάνα δύο χρόνια και να φύγουν. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε, θέλουμε αυτούς που έρχονται με σκοπό να ριζώσουν και να δουν εδώ και να μην τους βλέπουν στον δρόμο και να τους κοροϊδεύουν. Μάλιστα. Υπάρχει θέμα πάντως και θα πρέπει να το δούμε με σοβαρότητα. Δεν ξέρω αν είναι οι Πακιστανοί εργάτες ή αν είναι Ουκρανοί, αν είναι Αλβανοί ή δεν ξέρω ποιας εθνικότητας. Το θέμα είναι να είναι νόμιμοι και να μπορείτε να ανταπεξέλθετε και εσείς στις υποχρεώσεις σας. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτό, έτσι, αλλά έχουμε αυτή τη διαφορά, διαφορετικότητα. Οι Ουκρανοί είναι ξανθοί, υψηλοί και τα λοιπά. Οι άλλοι είναι μελαχρινοί. Οι Ουκρανοί φτάνουν και τα σύρματα, σωστά το λέτε. Οι Πακιστανοί με ένα σκαμπό κάτι μπορεί, αλλά εντάξει, έχει και ψηλούς. Τέλος πάντων, να το δούμε και έτσι σατυρικά, γιατί αλλιώς, ναι. Τέλος πάντων. Ας μην πω τίποτα περισσότερο, εντάξει, γιατί τα ίδια έγιναν και με τους Αλβανούς, έτσι, οι οποίοι αυτοί κάποιοι ρίζωσαν εδώ, έκαναν επιχειρήσεις, έφεραν τις οικογένειές τους και ζουν ανάμεσά μας σαν μια χαρά. Κάποιοι άλλοι έμαθαν τη δουλειά, έφυγαν, πήγαν στην Αλβανία, έφτιαξαν και εκεί θερμοκήπη από ό,τι γνωρίζω, έτσι. Πάλι την ίδια ιστορία είχαμε, χωρίς χαρτιά οι Αλβανοί, χωρίς, δόθηκαν αγώνες για να... γίνουν τέλος πάντων νόμιμοι. Και εκεί λοιπόν, τώρα θα δούμε τώρα τι και πώς. Το σημείο μας είναι πάρα πολύ, είμαστε πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη γραμμή. Και όλα αυτά γυρίζουν στα θέματα της καλλιέργειας. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν τείνουν σε ένα κάτι που θα φαντάζομαι θα γίνει πράξη κατά πόσο καιρό. Ότι το καλοκαίρι δεν θα υπάρχουν οι καλλιέργειες που φανταζόμασταν ότι θα υπάρχουν. Και ότι το καλοκαίρι πιθανότατα οι καλλιέργειες έχουν κάποια καλύτερη τύχη από αυτή που είχαμε υπόψη μας στην αρχή της σεζόν και λέγαμε το καλοκαίρι θα πάει άπατο, έτσι έλεγα και εγώ λέω. Ότι φέτος θα μπουν ας πούμε και αγκουριές και φτιγάθρες. Αλλά όμως βλέπω ότι δεν πάει η δουλειά έτσι λόγω κάποιων προβλημάτων που κάθε φορά είναι και διαφορετικά. Εμφανίζονται χωρίς κάποιο τακτό χρονικό διάστημα ή κάποιον τρόπο να μπορούμε να τα δούμε και να τα προβλέψουμε. Λοιπόν, το εργατικό. Συν το κόστος παραγωγής, συν οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την ακρίβεια, βλέπω λοιπόν την παραγωγή το καλοκαίρι απλά να είναι πολύ λίγη. Αυτό βλέπω σαν... Για να δούμε. Κανονικά έπρεπε κάθε χρόνο, όλη τη χρονιά να γίνεται, να υπάρχει παραγωγή, που να μην χάνονται και αγορές, να υπάρχει κάποια σταθερότητα, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν είναι εφικτό, έτσι.
Αυτό νομίζω, έχω ακούσει δηλαδή και από πολλούς και από εμπόρους και από ειδικούς στον χώρο ότι έτσι έπρεπε να είναι η παραγωγή. Ωραία. Αν ωραία. Πώς, όλο το χρόνο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εντύπωση και πραγματικά μου κάνει εντύπωση και είναι απορία άξιων. Είναι πώς πήγαινα, ας πούμε, σε σούπερ μάρκετ του εξωτερικού και έβλεπα ολλανδικές πρίτες στο ράφι ή βελγικές ντομάτες στο ράφι με τιμές οι οποίες για τα δεδομένα της Ελλάδας ήταν αστρονομικές για την εποχή. Δηλαδή όταν βλέπεις ντομάτα βέλγικη, έχει μια σταθερή τιμή γύρω από 1,70-1,80 στο ράφι, σημαίνει ότι ο παραγωγός καλός κακός την πληρώνεται 70-80 λεπτά και 1 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το θέμα. 70 λεπτά την πληρώνεται στα νταράκι. Ναι. Καλοκαιρινή καλλιέργεια που σημαίνει παραγωγή, άνετα πράγματα, πιο εύκολα, μεγαλύτερα τονάζ και τα σχετικά. Εμείς λοιπόν την εποχή εκείνη δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις πολύ ζεστές. Δεν είναι αυτό. Ναι. Δεν έχουμε αγορές να πάμε. Και γιατί δεν έχουμε αγορές να πάμε, και είναι το αστείο του θέματος. Γιατί κάθε φορά όταν έχουμε ένα πρόβλημα δεν ψάχνουμε το λόγο που δημιουργεί το πρόβλημα. Να πω κάτι, κύριε Δουλωμή. Μα μόνο αυτό το η σύνδεση των αγροτικών προϊόντων με τον τουρισμό να γίνει, θα απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος στην Κρήτη. Όχι, ας πούμε. Είναι πολύ πιο απλό το θέμα. Λέω τώρα εγώ, και γίνεται μια προσπάθεια. Δεν ξέρω πού κολλάει κάθε φορά, στην κακή μας την τύχη κολλάει, στη μιζέρια μας κολλάει κάθε χρόνο. Είναι πολύ απλό. Είναι λόγω της ανοργανωσιάς μας. Ο Ολλανδός λοιπόν και ο Ισπανός, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση κάποια στιγμή στην Ιερά Πέτρα, ο λόγος που πουλάνε και δεν πουλάμε εμείς είναι γιατί αγοράζουν τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Ναι. Ακούστε τι καλά αυτή. Όπως εδώ πέρα αγοράζει η εταιρεία με τα μακαρόνια που πήγαινε ο Ακάκης πάνω κάτω, να μην λέμε ονόματα, και αγοράζει ράφι. Ναι, ναι. Έτσι και οι Ολλανδοί λοιπόν και οι Ισπανοί αγοράζουν ράφια κυπευτικών στο σούπερ μάρκετ. Πληρώνουν λοιπόν αυτό στο μάρκετ. Γιατί δεν γίνεται, καταλαβαίνω ότι λέτε, φαντάζομαι και όλος ο κόσμος μας ακούει. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς ως ας πούμε ομάδες παραγωγών. Είστε πόσες ομάδες, δεν μπορείτε να συνοηθείτε να αγοράσετε ένα ράφι. Σαφώς και μπορούμε, και μπορούμε και είναι και το επόμενο, αλλά για να γίνει αυτό θα έπρεπε να το ξέρουμε. Εγώ το έμαθα φέτος και έπεσα από τα σύννεφα, διότι δεν ευρέθηκε κάτι, δηλαδή θα έπρεπε η περιέργειά μου, δηλαδή η προσπάθεια να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις, στο να ρωτήσω. Μέχρι σήμερα λοιπόν το 2022 δεν ξέραμε για ποιο λόγο ο Ολλανδός βάνει την παιδιά εκεί και τι βάνει ο Έλληνας. Διότι αγοράζουν ράφια. Αυτό είναι γνωστό. Θυμάμαι δηλαδή. Είναι γνωστό ότι αγοράζουν ράφια μεγάλες εταιρείες. Πολύ γνωστό είναι. Ας πούμε, πώς το είπατε με τα μακαρόνια. Ξέρουμε ότι αγοράζουν στα χαρτικά. Αλλά όμως ότι αγοράζουν τα κυβερνητικά, εγώ δεν το ξέρω. Και αν το ξέρε κάποιος φίλος εδώ στην Ιερά Πέτρα να μου το πει. Να μου πει, αδερφέ, εγώ το ξέρα, αλλά δεν σας το είπα. Διότι εγώ φέτος το έμαθα. Και πραγματικά αν θέλουμε να είμαστε στις αγορές, να λέμε όλο το χρόνο ή να έχουμε σταθερή, τέλος πάντων σταθερή παρακαρφού, πρέπει να κάνουμε αυτό. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά αυτοί πώς το κάνουν? Το κάνουν γιατί είναι οργανωμένοι καλά. Τα λεφτά λοιπόν που περισσεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εμείς δεν μπορούμε να τα απορροφήσουμε, διότι είμαστε παντελώς ανοργάνωτοι, αυτοί λοιπόν τα χρήματα αυτά τα χρησιμοποιούν για να χρηματοδοτούν τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Απλό είναι. Αλλά εμείς εδώ πέρα είπαμε. Και μπορεί να μπει εκεί στα έξοδα, ας πούμε, της διαφήμισης, παράδειγμα. Να μπει και καυτούς και να αγοράζουμε ράφια ολόκληρα. Μπορεί να πει όπου θέλουμε. Αρκεί όμως. Εμείς τι πρόβλημα έχουμε σαν Ανατολή, ας βάλουμε την Ανατολή, ότι όταν έχουμε ένα κονδύλιο της τάξης των 500.000 ευρώ ή 600 ή 800, πού να φτάσει αυτός για τους ανθρώπους να αλλάξουν τα νάιλα μόνο. Νάιλα και έντομα δεν φτάνει. Όχι δηλαδή κόβουμε ανθρώπους. Γιατί όλοι θέλουν τις δράσεις, γι' αυτό το λόγο και στο συνεταιρισμό. Και όταν φτάσει η ώρα να τα μοιράσουμε δεν φτάνουν. Δηλαδή είχαμε πραγματικά κάτι πρωτοποριακά θέματα, είχαμε στο μυαλό μας κάτι πράγματα πρωτοποριακά και απλά δεν υπάρχουν λεφτά. Διότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Εάν ήμασταν μεγάλοι και πέραμε και περισσέματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγαλύτερα ποσοστά και συνεχόμενα κονδύλια, τότε λοιπόν όχι μόνο αυτό παπάδες θα κάναμε. Αλλά δεν τα κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε τώρα αγορές ραφιών το σούπερ μάρκετ. Το περιμένουμε αυτό που περιμένω και εγώ από τον εαυτό μου και πρέπει η Ιερά Πέτρα να περιμένει από τον εαυτό του, τέλος πάντων, είναι να εξελιχθούμε. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς τίνει
πώς τίνει η αγορά και να πάμε σύμφωνα με, όχι κόντρα με την αγορά. Να. Θα πάμε μαζί με την αγορά. Δηλαδή λέει η αγορά αυτό, εμείς θα κάνουμε τα άλλα, επειδή τι, είμαστε μάγκες, είμαστε έξυπνοι, είμαστε όμορφοι, τι είμαστε εμείς πια εδώ τώρα. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα κουτουλήσουμε και θα είναι τεράστια κουκλή και θα αναρωτιόμαστε. Τουλάχιστον στο, τουλάχιστον στο συνεταιρισμό. Όσο μικρός και ίδιος συνεταιρισμός η Ανατολή σχετικά με το μέγεθος, σχετικά με την παρουσία στην Ευρώπη, είμαστε μια τρίχα, να μην πω τι. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά όμως εμείς σαν τρίχα θα παλέψουμε. Μάλιστα, να ενωθείτε πολύ για να... Όποιος θέλει να τους πλέπει να ακολουθήσει, έτσι και θέλει να θρέψει τα παιδιά του, έτσι και νιώθει ότι την επόμενη διετία καλά θα πάμε. Mm-hmm. Αλλά την επόμενη δεκαετία, όπως λέει και ο υπουργός, θα το πούμε μακροπρόθεσμα, mm-hmm. τότε λοιπόν δεν έχει μεγάλα όνειρα για την Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Αλλά εγώ έχω μεγάλα όνειρα για το συνεταιρισμό και για το σπίτι. Καμιά φορά και από κάτω επιβάλλει στον από πάνω με τον τρόπο του και νομίζω ότι με πίεση και επιχειρήματα κάτι μπορεί να γίνει. Πάντως είναι κλασικό κάθε φορά να μιλάμε για τα εκπαιδευτικά και να φεύγουμε για το οτιδήποτε άλλο. Για τα θέματα της οργάνωσης και αυτά. Τέλος πάντων, θα ήθελα σε παρακαλώ να κρατήσουν οι φίλοι παραγωγή να κρατήσουν αυτό στο νου τους, να προσέχουν πάρα πολύ τα χωράφια τους. Γιατί εντάξει, το κόστος είναι αυξημένο, το καταλαβαίνω. Το βλέπω και εγώ καλλιεργήσουμε. Τώρα πάω να φτιάξω λιπάσμα και δίνω 800 ευρώ την εβδομάδα στα λιπάσματα. Άστα εργατικά, άστα τα ψεκάσματα, αυτά το λοιπόν. Είναι τρελά τα κόστη. Αλλά όμως παρόλα αυτά είναι η δουλειά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε δύο επιλογές. Ή να μην ποτίσουμε ή να ποτίσουμε έτσι όπως πρέπει. Να ποτίσουν η παραγωγή έτσι όπως πρέπει, να βγάλουν την παραγωγή που πρέπει και είμαι σίγουρος ότι θα ανταμυθούν όλοι. Όλος αυτός ο μήνας θα μας πάει καλά. Να κρατήσουμε λοιπόν αυτό το θετικό, κύριε Δουλούμη, έτσι, και να κάνουμε μια προσπάθεια σοβαρή για οργάνωση και πίεση από κάτω προς τα πάνω, έτσι. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς, χρόνια καλά, πολλά και πάλι. Και... Χρόνια πολλά σε όλους. Τα καλύτερα εύχομαι. Χρόνια πολλά σε όλους. Και εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα και σε όλους τους παραγωγούς. Να είστε καλά. Καλημέρα να είστε. Γεια σας. Επίσης. Λοιπόν, αυτά.